Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς, making of. Και δείχνει πρωταγωνίστρια. Να σηκωθείς και μετά να αποφασίσεις να το διαλωστείς. Πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθείς και κάποια στιγμή το κοιτάζεις και το σηκωθεί. Σήκω φύγε τώρα, σήκω πίσω. Σήκω ρε φύγε και σηκώνεσαι πάνω. Παιδιά, να πετύχουμε το σταμάτημα, δηλαδή εκεί σταματάς Βίγκε, για να δούμε. Εκεί που ήσουν τώρα, ας πούμε. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος με κάνει καλύτερη ηθοποιό. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας καταπληκτικός μαέστρος. Οπότε ένας ηθοποιός δεν θέλει κάτι άλλο. Με τον τρόπο σου, το λαϊκό, το φυσικό, το σταθερό. Το εκεί το καλύτερό σου, το καλύτερο σου από όλους. Και όλο φορτωμένο εδώ. Στο μάτι σου, δηλαδή, ότι μαλάκα θα σε φάω. Ξέρεις, σε έχω εκεί. Δεν με χρειάζεται ιστερία για να έχεις τον κόσμο. Και μετά όταν βγάζει τη φαλσέτα. Εκεί μπορεί να βάλω λίγο γκάζι. Ναι, ναι, μπράβο. Έτσι, λίγο πάθος. Πάμε. Πα, 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 πα. Λοιπόν, μισό λεπτό να βρούμε και τη θέση του θύματος. Φέραμε πολεμοφόρια. Πόσα φόρτια. Φέραμε. 20, 30. Σε όλη την ταινία, ναι, τόσα. Ο υπόκοσμος είναι αυτός, είναι σκληρός, έχει κακή γλώσσα. Πούτσα, 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 πούτσα. Πρέπει να αφήσει το μυαλό σου να καταλάβει τον υπόκοσμο για να καταλάβεις τι θέλει να σου δείξει το έργο. Φλόρι, φλόρι, που σας γαμάνε όλοι. Στοπ. Και μία ακόμα. Κοίτα. Πριν ετοιμαστείς για το ακόρτο, δώσε μου λίγο ένα suspense. Να δω την προσπάθεια ότι πάει να κάνεις το πρώτο ακόρτο, αλλά δεν βγαίνει, δεν γαμιέται. Τσακ και φεύγεις, να θα σου πω. Έτσι. Ας είναι ατσούπανο, είναι μέσα στη σκηνή. Να ας είναι αμήχανο. Να το ρίξω. Όχι. Φτάξει. Να έχεις μια αυτοπεποίθηση μέχρι την τελευταία στιγμή που τη χάνεις. Καταλαβες. Πάμε. Πάμε. Ο Γιάννης, παρότι έχει μια σκληρή φάτσα, είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, είναι πολύ συνεργάσιμος, ειδωτικός, με βοήθησε πάρα πολλές φορές και αν κάτι δεν το έκανα καλά, μου έλεγε μπράβο, πράγμα το οποίο μου έδωσε κουράγιο να προχωρήσω. Το δε συνεργείο ήταν καταπληκτικό, είδα επαγγελματισμό, σεβασμό. Μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος, δεν τον περίμενα τόσο αξιοπρεπή για να είμαι τόμρα. Γιατί είναι όμορφη η σκηνή, έχει μια φινέτσα άμα πάει. Να μπεις και εσύ σε ένα μουσκ ότι είναι και λίγο σαν διαταραγμένο παιδί. Μπορεί να προσέχεις λίγο και εσύ σε ένα βαθμό.
το ξέρεις ότι γελάνε από την πλάτη σου, ο κόσμος γελάνε όλοι από την πλάτη σου. Όλοι οι υπάλληλοι, πάνω τα παιδιά στο γραφείο. Είναι γελίο αυτό το θέαμα. Σε κοροϊδεύουμε. Στα αρχίδια μου θα τους απολύσω όλους. Θα πάρω άλλους δυνακέδες καινούριους. Τι είδος είναι, είναι... ρομαντική μαύρη κομεντή. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον Οικονομίδη. Ούτε πάνω από το πτώμα μου δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του μέσα στο σπίτι μου. Αυτό το σαπίδι, κατάλαβες! Σε βλέπω μαζί του και μου έρχεται να ξεράσω! Πού πήγες και το ψώνησες, ρε, αυτό το καθήκη? Την κουράδα, την πατημένη, το σκατό το ξεραμένο, πού, ρε, τη λάμια, την υφίτσα, ρε, πούστη, την υφίτσα! Καμάνισε, να σε πιο μέτα. Κι άλλο κλάμα να γελάς εσύ κρυφά. Δε θα πω χαρά στο πράγμα που μου κλέβεις τη χαρά. Δε θα σε δικαιολογήσω, στην καρδιά δε θα κρυφτώ. Και το δρόμο θα σου δείξω που δε θα έχει γυρισμό. Κάπου βάλω σε μια τάξη τα συμμάζευτα, θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάρ το δρόμο που σου πρέπει τον αγύριστο. Κι αφού βάλω σε μια τάξη τα συμμάζευτα, θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάρ' το δρόμο που σου πρέπει τον αγύριστο. Μας έφυγε ο κόλλος όλους, ας πούμε, εντάξει, δεν το περιμέναμε. Εδώ είναι ο Χάρης Λαγκούης που γράψε το σενάριο, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια low budget ταινία και ήταν η πιο τέτοια εμπειρία, δηλαδή, από όλες τις ταινίες που κάνουμε. Πολύ πράγμα. Ωστά. Σας ευχαριστώ όλους, πραγματικά. Πραγματικά. Προτείνω, άμα είναι πάλι κάπου να αλλάξουμε για μια πυρίτσα, είναι εδώ πιο κάτω από λίγο απέναντι από τους μπάτσους. Είναι ίσιο που δεν θα είναι για την πάρτι μας που μπορεί να είναι τέτοιο. Ωραία, καλή επιτυχία.